кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Με έκτακτο διάγγελμά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοινώνει την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Ζητάει από τους Ουκρανούς στρατιώτες να παραδώσουν τα όπλα τους και να πάνε σπίτι τους. Πολλοί ερμηνεύουν τα λόγια του ως απειλή πυρηνικού πολέμου. Από θέση αρχής, η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των χωρών. Καταδικάζει συνεπώς ανεπιφύλακτα αναθεωρητικές ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες. Και πολύ περισσότερο καταδικάζει την ομή βία, από την οποία δυστυχώς πολλοί αθώοι θα χάσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας, ώστε η αντίδρασή μας να μην είναι απλά κοινή, αλλά να είναι και αντίστοιχη της πρωτοφανούς ρωσικής προκλητικότητας. Ο κύριος Πούτιν, εσείς εκτιμάτε ότι θα σταματήσει στο φυσικό σύνορο του Δνιπέρου ή τον ενδιαφέρει ενδεχομένως μια πλήρης γεωγραφική προσάρτηση της Ουκρανίας ή ένα τρίτο σενάριο να ανατρέψει εν προκειμένου την κυβέρνηση του κυρίου Ζελένσκι? Μα όταν φτάσει μέχρι το Δνίπερο και από την άλλη μεριά, από την πλευρά τη δυτική, και εκεί θα αφήσει το αποτύπωμά του, για ποιον Ζελένσκι μιλάμε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε το πραξικόπημα που έγινε το 2014 με τις νεοναζιστικές ένοπλες δυνάμεις του τάγματος Αζόφ, που μετετράπησε ταξιαρχία Αζόφ, και του δυτικού τομέα και του Σβόμποντα και της Εθνικοσοσιαλιστικής Συμμαχίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη. Αυτό θα προσπαθήσει να το διορθώσει ο Πούτιν. Να πω όμως και κάτι άλλο, το παράπονο μου. Αυτές τις επιλεκτικές ευαισθησίες της Δύσης, αγαπητέ μου φίλε. Δηλαδή η Τουρκία τι κάνει? Εισβάλλει στη Βόρειο Κύπρο, εγκαθιστά 40.000 στρατεύματα, ανακηρύσει ένα ανεξάρτητο κράτος, έχοντας την πλάτη της βέβαια... Και δημιουργεί ένα τετελεσμένο 5 δεκαετιών. Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Έτσι, σε αυτό το οποίο λέτε. Βέβαια. Μάλιστα. 5 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και δεν εφαρμόζεται τίποτα. Μπαίνει στην αμόχωστο και τι κάνει η Δύσης? Ποιοι την Νίσαν. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν θέλεις να είσαι υποστηρικτής των διεθνών ηθικών αξιών και του διεθνούς δικαίου, πρέπει τον αλγόριθμο να τον τηρείς σταθερά σε όλα τα γεγονότα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, πλάτη. Κύριε Μάζη, Κόσοβο, το Κόσοβο, κύριε Μάζη, να έχει μαθητεύσει στους καλύτερους ο κύριος Πούτιν. Έχετε δίκιο τώρα σε αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube, κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.